ήρθατε στο Open. Η ώρα είναι 3 παρα 20 ακριβώς. Πιστοί και σήμερα στο εβδομαδιαίο ραντεβού μας. Θα τρέξουμε μαζί την επόμενη ώρα και στη σημερινή εκπομπή θα έχετε τη δυνατότητα να μάθετε ακριβώς όμως, όχι μου πε, του πε, του είπα, ακριβώς τι κοστίζει ή τι μας φέρνει όλο αυτό το νέο φορολογικό πλαίσιο της κυβέρνησης για την τσέπη μας, τι φέρνει στη τσέπη μας. Επίσης, θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε σήμερα αναλυτικά πόσο και πότε θα είναι το επίδομα και πότε θα το πάρουμε. Το επίδομα του πετρελαίου θέρμανσης. Αλλάζουν τα δεδομένα, δεν θα το πάρουμε στο τέλος της σεζόν και αφού έχουμε βάλει όλα τα λεφτά στην τσέπη, τουλάχιστον αυτό λέει ο κύριος Ταϊκούρας. Και επειδή λέω για το πετρέλαιο θέρμανσης, η εκπομπή σήμερα θα εμφανιστεί πάρα πολύ large. Ένας τυχερός, θα δείτε τις λεπτομέρειες σε λίγο, θα κάνει Πάσχα. Πρόωρα όμως, τον Οκτώβριο το Πάσχα, γιατί θα έχει τη δυνατότητα να κερδίσει 1.000 ευρώ πετρελαίου θέρμανσης. Σήμερα είπαμε να γίνουμε γενναιόδοροι σήμερα, φίλες και φίλοι, αλλά το απόλυτο χρηστικό ποιο είναι, ότι σας έχουμε ετοιμάσει δύο εργαλεία, προσέξτε, όπου με ένα κλικ θα δείτε πόσα χρήματα παραπάνω θα παίρνετε από την πρώτη του χρόνου στο μισθό σας και επίσης ένα δεύτερο εργαλείο που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι πόσο είναι εκείνο το νούμερο, ποιο είναι το νούμερο, ποιο είναι το ποσό που απαιτείτε να έχετε σε επίπεδο ηλεκτρονικών συναλλαγών για να μην πληρώσετε το πολύ βαρύ πρόστιμο που έρχεται από την πρώτη του χρόνου. Φίλες και φίλοι, ας δούμε τώρα αναλυτικότερα τι θα δούμε στη σημερινή μας εκπομπή. Δείτε σε λίγο στην εκπομπή με τον Νίκη και με το Σίγμα με τον Νίκο Σαμοήλη. Πώς χτίζεται το φορολόγητο, τι αλλαγές σχεδιάζονται. Επίσης, επίδομα πετρελαίου θέρμανσης, ποιους αφορά, όλες οι αλλαγές. Έρχεται η νέα πάγια ρύθμιση χρεών προς την εφορία. Ποια θα είναι τα κριτήρια. Σε λίγο στην εκπομπή με τον Νίκη και με το Σίγμα με τον Νίκο Σαμοήλη. Εδώ είμαστε λοιπόν, εδώ είμαστε και θέλω να σας θυμίσω, να το τονίσω γιατί είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που θα συμβεί αυτό, επειδή το θέμα μας μεταξύ άλλων είναι και το πετρέλαιο θέρμανσης, όπου την ερχόμενη Τρίτη 15 του μήνα βγαίνει η κυκλοφορή, θα δείτε παντού φορτηγά με πετρέλαιο να κυκλοφορούν στους δρόμους για να γεμίσουν τις δεξαμενές. Η εκπομπή τι είπε, να μην κάνουμε ένα δώρο 1.000 ευρώ σε πετρέλαιο θέρμανσης σε ένα μεγάλο τυχερό για να καλύψει το χειμώνα του. Αυτό θα κάνουμε. Θα δείτε σε λίγο όλες τις λεπτομέρειες. Μείνετε εδώ κοντά μας. Στο στούντιο μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα, ο κύριος Γιώργος Καβαθάς, πρόεδρος της GSEV. Καλησπέρα κύριε Καλησπέρα Καβαθά. Καλησπέρα και εσάς. Και ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Θα δούμε τι αλλάζει αυτό. Όλα αυτά τα φορολογικά μέτρα που έρχονται, που δεν είναι μέτρα λίγο έως πολύ, αλλάζουν τα δεδομένα, όμως για τις επιχειρήσεις και κυρίως στην επαρχία, στις μικρότερες πόλεις, ίσως να είναι ένα θεματάκι αυτό το χτίσιμο του αφορολογήτου με αποδείξεις, γιατί μπορεί να επιφέρει ένα μεγαλύτερο κόστος στις επιχειρήσεις. Και επίσης μαζί μας εδώ στο στούντιο σήμερα ο κύριος Ηλίας Χατζηγεωργίου, φοροτεχνικός. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Χατζηγεωργίου. Θα πούμε πολλά και ενδιαφέροντα τι αλλάζει σε μισθωτούς, σε ελεύθερους επαγγελματίες, ποιο είναι το πέναλτι που θα προκύψει και αν και εφόσον κάποιος δεν μαζέψει το 30% του εισοδήματός του με ηλεκτρονικές συναλλαγές για να μπορέσει να αποφύγει την ποινή και βέβαια θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε με λεπτομέρεια ποιο θα είναι το επίδομα θέρμανσης, πότε θα καταβληθεί και όλες αυτές τις λεπτομέρειες έχουμε κάνει μία έρευνα αγοράς, έχουμε ετοιμάσει για σας χρηστικές συμβουλές από ειδικούς για το τι πρέπει να προσέξετε από την ερχόμενη Τρίτη που ξεκινάει η διάθεση του πετρελαίου, πώς θα μετράτε εκεί τους μετρητές των φορτηγών, τι πρέπει να έχετε ετοιμάσει στη δεξαμενή σας, να είστε παρόντες και όλα τα υπόλοιπα. Όλα αυτά θα τα δούμε αναλυτικά. Να θυμίσω, 2-11-10-24-8-50 το τηλέφωνο της εκπομπής μας, για όσους θέλουν να παρέμβουν, να ρωτήσουν τον κύριο Καβαθά ή τον κύριο Χατζηγεωργίου για όλα αυτά τα οποία θα συζητήσουμε σήμερα. Και βέβαια, δυστυχώς ή ευτυχώς, τα social media έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας. Με τον Νίκη με το Σίγμα, Νίκο Σαμοήλη και νίκο.σαμοήλη στο Instagram, αν θέλετε να στείλετε τα μηνύματά σας ή οτιδήποτε άλλο. Τώρα, πάμε να ξεκινήσουμε αυτή την κουβέντα
καταρχήν με το γεγονός ότι την ερχόμενη Τρίτη ουσιαστικά πάμε να καταθέσουμε στους θεσμούς το νέο προϋπολογισμό, έτσι, ο οποίος θα ισχύσει από την πρώτη του χρόνου και όλα αυτά που φέρνει, οι αλλαγές που φέρνει, και μέσα σε αυτά βρίσκονται οι αλλαγές των φορολογικών συντελεστών τόσο για επιχειρήσεις όσο και για φυσικά πρόσωπα, οι αλλαγές στο χτίσιμο του αφορολόγητου, και θα σας δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αν κάποιος είχε 10.000 ευρώ εισόδημα, με κάρτα έπρεπε να αγοράσει προϊόντα ή υπηρεσίες αξίας 1.000 ευρώ. Από την πρώτη του χρόνου αυτό το ποσό αυξάνεται σημαντικά και απαιτούνται 3.000 ευρώ με αγορές. Προσέξτε, για να πετύχετε το αφορολόγητο, γιατί στην περίπτωση που μαζέψετε 1.500 ευρώ μέσω κάρτας ή ηλεκτρονικών συναλλαγών, δηλαδή μεταφορά κεφαλαίων μέσω τράπεζας, για το υπόλοιπο 1.500, που είναι το ποσό το υπερβάλλον των αποδείξεών σας, θα πληρώσετε φόρο, ο οποίος οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα κινείται μεταξύ 20 και 25%. Βέβαια, πιέζουν αρκετά και οι φοροτεχνικοί, ναι, αυτό να πάει με την κλίμακα του 9%. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσω με τον κύριο Καβαδά. Μειώνεται ο συντελεστής των επιχειρήσεων από το 28% στο 24% και την ίδια στιγμή μειώνεται και ο φόρος για την καταβολή του μερίσματος. Σωστά. Αυτό είναι ένα ευνοϊκό μέτρο για τις επιχειρήσεις, την ίδια στιγμή όμως που θα καλούνται ενδεχομένως να καταβάλουν υψηλότερες προμήθειες στις τράπεζες λόγω του χτισήματος του αφορολογήτου. Είναι διπλό λοιπόν το θέμα. Να ξεκινήσουμε με το συντελεστή. Κοιτάξτε, είναι θετικό και είναι από τα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας η υπερφορολόγηση, όχι μόνο για τις επιχειρήσεις αλλά και για τα νοικοκυριά. Και βεβαίως η μείωση τόσο των φορολογικών συντελεστών για τις νομικές οντότητες, για τις επιχειρήσεις, για τις εταιρείες. Από 28 σε 24 μόνο θετικά μπορεί να το δει κάποιος, όπως μπορεί να δει θετικά το 22 να γίνεται 9 για τα φυσικά πρόσωπα. Εγώ βάζω μία υποσημείωση εάν αυτό συμπεριλαμβάνει επαγγελματίες, εμπόρους και βιοτέχνες. Ναι. Δεν είναι σαφές, θα εξειδικευθεί στο φορολογικό νομοσχέδιο. Οι πληροφορίες είναι κατά την άποψή μου συγκεκριμένες. Άλλοι λένε ότι θα συμπεριλαμβάνει και με τη λογική του φυσικού προσώπου και τις ατομικές επιχειρήσεις. Μάλιστα. Κάποιοι λένε ότι δεν θα τις συμπεριλαμβάνει. Και θα πάνε στον γενικό συντελεστή. Θα πάνε στο 22%, θα παραμείνουν οι επαγγελματίες έμπειροι και βιοτέχνες που έχουν ατομικές επιχειρήσεις, θα παραμείνουν στο 22. Στο 22. Από την άλλη πλευρά, σε σχέση με τις τραπεζικές συναλλαγές μέσω POS, που έτσι θα χτίζεται και το αφορολόγητο, είτε με e-banking, είτε με POS. Αυτό που πρέπει να σημειώσω είναι ότι στην τελευταία έρευνα του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕΒΕ, σε ένα δείγμα περίπου 800 επιχειρήσεων σε όλη τη χώρα, βλέπουμε μία μείωση κατά 4-5 μονάδες του ύψους των συναλλαγών που γινόντουσαν σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2018, με τον Ιούλιο του 2019. Άρα περιορισμένες οι συναλλαγές σε σχέση με πέρσι, γιατί, λόγω προμηθειών. Και λόγω προμηθειών, αλλά ειδικότερα λόγω της μη ύπαρξης ακατάσχετου του τραπεζικού λογαριασμού για τις επιχειρήσεις. Μάλιστα. Αποφεύγαν οι επιχειρήσεις να δέχονται κάρτες όπου μπορούσαν για να μην δεσμεύονται τα χρήματά τους. Είμαστε περίπου στο 32-33% του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων ήταν μέσω POS, έπεσε στο 28%. Μάλιστα. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα, γιατί και βοηθάς την παραοικονομία ή την άτυπη επιχειρηματικότητα, και από την άλλη πλευρά είναι σαφές ότι η πάγια θέση δική μας, της ΓΕΣΕΒΕ, ήταν η ύπαρξη ακατάσχετου τροφοδότη λογαριασμού της επιχειρήσης. Μέσα από αυτόν τον λογαριασμό η επιχείρηση θα μπορούσε να κάνει όλες τις επαγγελματικές ανάγκες. Δηλαδή από να πληρώνει τους φόρους, από να πληρώνει το προσωπικό, να πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές και όποια άλλη υποχρέωση προς δέκο, προς προμηθευτές. Αν σας έλεγα, κύριε Καβαθά, να βάλετε έναν τίτλο με βάση τα όσα γνωρίζουμε και με βάση τα όσα έχουμε δει στο προσχέδιο του προϋπολογισμού. Αυτός ο προϋπολογισμός του 2020, είναι θετικός ή αρνητικός για τις επιχειρήσεις? Κοιτάξτε, είναι συνδυαστικό. Η απάντηση μάλλον είναι συνδυαστική. Δηλαδή, έχουμε μείωση φορολογικών συντελεστών. Ναι. Ταυτόχρονα έχουμε αύξηση εσόδων από φορολόγηση. Μάλιστα. Δεν ξέρω πώς παντρεύονται αυτά. Από την πάταξη της φοροδιαφυγής προφανώς, γιατί ξέρετε, όταν σου επιβάλλει. Επειδή να... είμαι αρκετά μεγάλος, έχω κουραστεί να ακούω τα τελευταία
30 χρόνια ότι πατάσουμε τη φοροδιαφυγή. Βέβαια, η αύξηση της χρήσης του ηλεκτρονικού χρήματος. Αυτό βοηθάει. Αυτό βοηθάει αυτό σημαντικά, βοηθάει, έτσι. Βοηθάει και αυτό βοηθάει. Και γενικότερα, όσο πιο καλά είναι οργανωμένος ο ηλεκτρικός μηχανισμός, τόσο πιο μειωμένη είναι η φοροαποφυγή. Από την άλλη πλευρά όμως, οι υψηλοί φορολογικοί συντελεστές και της έμεσης φορολόγησης, δηλαδή ναι, το 24%, παραμένει σε πάρα πολλούς κλάδους της οικονομίας και είναι ένα σημείο το οποίο δημιουργεί προσπάθεια, τουλάχιστον αν θέλετε, προς φοροαποφυγή. Ωραία. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα το κομμάτι των φυσικών προσώπων. Θέλω να δούμε μία κάρτα με τους φορολογικούς συντελεστές οι οποίοι ισχύουν. Πάμε να δούμε αναλυτικά ποιοι είναι αυτοί και τι θα αλλάξει με το νέο προϋπολογισμό, για να έχουμε μία πιο ξεκάθαρη εικόνα. Βλέπετε εδώ, για παράδειγμα, ότι πλέον ο συντελεστής έως 10.000 ευρώ μειώνεται σημαντικά. Ακριβώς. Από το 22% στο 9%, και εκεί ο φόρος είναι 900 ευρώ. Έτσι, ναι, συνολικά για εισοδήματα μέχρι 10.000 ευρώ. Όπου εκεί θα εφαρμόζεται, εννοείται, και η μείωση του φόρου, η έκπτωση δαπανών που θα προβλέπεται. Ακριβώς. Για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους και όσους φορολογούνται με αυτή την κλίμακα, όταν συλλεχθούν οι αποδείξεις του 30%. Και εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι για κάθε παιδί αυξάνεται και 1.000 ευρώ το αφορολόγητο. Ακριβώς. Έτσι. Και αυτό θα συμβάλλει στην περαιτέρω μείωση. Πρακτικά η μείωση του αφορολογήτου για κάθε παιδί θα αυξάνεται, γιατί θα αυξάνεται η έκπτωση του φόρου, τη εφάπαξ έκπτωση του φόρου μέσω του χτισήματος του αφορολογήτου. Και έτσι όσοι έχουν περισσότερα παιδιά θα έχουν και περισσότερη μείωση φόρου συγκριτικά σε σχέση με ό,τι ισχύει φέτος. Ωραία. Πάμε στα επόμενα 10.000 ευρώ, δηλαδή αν κάποιος έχει συνολικό εισόδημα 20.000. Ο φόρος είναι 3% συνολικά και προκύπτει τα 900 ευρώ από τα 10 χιλιάρικα και τα 2.200 ευρώ από τα δεύτερα 20 χιλιάρικα. Βέβαια, μπορεί να βλέπετε 3.100 ευρώ φόρο, αλλά εδώ εκεί δεν έχουμε τη μείωση του φόρου των δαπανών μέσω του χτισήματος του αφορολογήτου. Μέσω του χτισήματος του αφορολογήτου. Είναι κάτι το οποίο είναι στον αέρα ακόμα. Μιλάμε αποκλειστικά και μόνο για τους συντελεστές. Προφανώς, επειδή μέχρι στιγμής εφαρμόζεται η μείωση κατά 1.900 ευρώ που αυξάνεται μέχρι 2.100 ευρώ για έως 3 τέκνα, ναι, και παράλληλα υπάρχει μείωση κατά 10 ευρώ για όταν το εισόδημα ξεπερνά τις 20.000. Προφανώς, αν ισχύσουν αυτοί οι συντελεστές, εκεί μιλάμε για πολύ υψηλότερο αφορολόγητο. Άρα πρακτικά πολύ χαμηλότερο φόρο. Και ακριβώς θα μειωθεί και η μείωση φόρου που θα προβλέπεται, δεδομένου ότι θα υπάρχει το πρώτο κλιμάκι, ο φόρο που θα είναι με 9%. Εδώ έχουμε λοιπόν για τα επόμενα 10.000 ευρώ, δηλαδή σύνολο εισοδήματος 30.000, ξέρετε, είναι κλιμακωτό αυτό. Ναι. Για τα 10.000 φορολογούμαστε με 9, για τα επόμενα με 22, για τα επόμενα με 28 και κλειδώνει το 36% μέχρι 40.000 ευρώ, και όπου εκεί πλέον το υπερβάλλον είναι 44, φαίνεται, ένα, να μία μονάδα χαμηλότερα. Μέχρι στιγμής ισχύει το 45%. Λέγεται λοιπόν ότι για να μην μπερδεύεται ο κόσμος, ναι, πολύ σωστή η παρατήρησή σας. Όταν το εισόδημά μου ξεπεράσει το κλιμάκιο, δεν σημαίνει ότι όλο το εισόδημα, ακριβώς, θα φορολογηθεί με το κλιμάκιο. Αν είναι 11.000 ευρώ το εισόδημά μας, τα 10.000 ευρώ θα φορολογηθούν με συντελεστή 9% και το 1 χιλιάρικο με 22% 220 ευρώ. Ακριβώς. Έτσι ξεκάθαρα πράγματα. Σε αυτά βέβαια να προσθέσουμε, να κάνω λίγο και το δικηγόρο, ναι, του διαβόλου, να προσθέσουμε ότι θα ισχύσει και η εισφορά αλληλεγγύης. Δεν φαίνεται μέσα στον προϋπολογισμό να υπάρχει αφαίρεση της εισφοράς αλληλεγγύης μέχρι στιγμής. Και ως φαίνεται η κλίμακα θα παραμείνει σταθερή προς το παρόν τουλάχιστον. Θα δούμε τι θα γίνει το 2021, όπως είχε αναφέρει χαρακτηριστικά και ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, όπου θα επανεξεταστεί η κλίμακα της εισφοράς αλληλεγγύης και ταυτόχρονα θα επανεξεταστεί και το θέμα του τέλους επιδεύματος που εφαρμόζεται στις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως αν η επιχείρηση έχει ακαθάριστα έσοδα ή δεν έχει ακαθάριστα έσοδα. Εφαρμόζεται ο συντελεστής 1.000 ευρώ για νομικό είναι πρόσωπο, είναι 600 ποσό ευρώ για κάθε υποκατάστημα. Μέτρα εδώ πρέπει να τονίσω που ήρθαν κατά τη διάρκεια των μνημονίων και της κρίσης. Υποτίθεται τώρα ότι έχουμε εξέλθει. Η φορά αλληλεγγύης ήταν εκτακτή. Ακριβώς. Και έχει προσθεθεί εμβόλυμα με το άρθρο 43α στον κώδικα φορολογίας εισοδήματος, οπότε έχει μνημονιοποιηθεί. Θέλω λοιπόν. Αν μου επιτρέπετε, ναι, κύριε Καβαθά. Πριν κάνετε τις παρατηρήσεις, γιατί είμαστε στους συντελεστές και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ωραία όλα αυτά που λέμε, πάει στο 9 ο συντελεστής, πάει στο 22. Είναι χιλιάδες οι μισθωτοί που μας παρακολουθούν αυτή την ώρα και έχουν μία απορία. Αυτά που λέτε, ωραία. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά για τον μισθό μου, ποιο θα είναι το ποσό
που θα μπαίνει στην τσέπη μου κάθε μήνα με τους νέους φορολογικούς συντελεστές σε σχέση με αυτό που μπαίνει τώρα. Και αξίζει τον κόπο να δούμε. Έχουμε ετοιμάσει ένα παράδειγμα στο fpress.gr. Με ένα κλικ, όσοι μπείτε, μπορείτε να υπολογίσετε ακριβώς. Προσέξτε, ακριβώς έχει εκεί όλη την κλίμακα, έχει όλες τις λεπτομέρειες και έχει και ένα εργαλείο το οποίο... Για πείτε μου, κύριε Χατζηγεωργίου. Καταρχήν, να επιβραβεύσω την προσπάθεια του fpress. Είναι ευχαριστικότατα τα, εντάξει, να είστε τα καλά. Εργαλεία. Έχουμε και... κάνει μια καλή δουλειά, ναι, αλλά αξίζει βέβαια τον κόπο τώρα να δούμε αναλυτικά με ένα κλικ. Πείτε μου, ένας μέσος μισθός μεικτός, δηλαδή μεικτές αποδοχές στη χώρα αυτή τη στιγμή, πόσες μπορεί να είναι? Θα πιάσουμε διαφορετικές, δηλαδή, μάλλον οι χαμηλότερες μεικτές αποδοχές αυτή τη στιγμή, με βάση τον κατώτατο μισθό. Οι χαμηλότερες αποδοχές εξαρτάται και από το αν ο εργαζόμενος είναι πλήρης απασχόλησης ή όχι. Πλήρους απασχόλησης. Πρακτικά μπορεί να φτάσουμε στις 6-7.000 ευρώ ετησίως. Όχι, αυτό θέλω να μου πείτε λίγο το μηνιαίο. Μπορούμε να το βρούμε γύρω στα 700 ευρώ μεικτά. Είναι... 650 είναι μεικτά. Αν αφαιρέσουμε στις ασφαλιστικές φορές, πάμε περίπου στα 610-615 ευρώ. Ωραία. 615 ευρώ λοιπόν ο μεικτός μισθός, οι μεικτές απολαβές. Οι χαμηλότερες αυτή τη στιγμή. Μεικτές προφόρου. Έχει αφαιρεθεί ο... Έχει αφαιρεθεί η ασφαλιστική εισφορά του ΙΚΕ. Έχουν αφαιρεθεί όλα εδώ. Ο φόρος εισοδήματος είναι 0, η εισφορά αλληλεγγύης 0. Εδώ λοιπόν για την χαμηλότατη κλίμακα, η διαφορά που προκύπτει για τον εργαζόμενο είναι 0. Όπως θα δείτε εδώ, φίλες και φίλοι. Ήταν αφορολόγητος, θα παραμένει. Είναι αφορολόγητος, παραμένει αφορολόγητος. Ωραία. Πάμε σε ένα μέσο μισθό, ο οποίος είναι. Στα 750 ευρώ. 750 ευρώ μεικτά, έτσι για να έχετε μια καθαρή εικόνα, γιατί αξίζει τον κόπο. Μιλάμε για 14 μισθούς, έτσι. Εδώ συνεχίζει να είναι μηδενική η διαφορά. Όμως, αν κάποιος παίρνει 800 ευρώ καθαρά, που σημαίνει περίπου 1000 ευρώ μεικτά, εδώ αρχίζουν οι διαφορές. Στα 1000 ευρώ μεικτά, που σημαίνει, θα δείτε εδώ παρακάτω, ο καθαρός μισθός σήμερα είναι 794 ευρώ, που τον παίρνουν αρκετοί οι συμπολίτες, ναι, μας, έτσι. Μεικτά 1000 ευρώ, καθαρός μισθός σήμερα 794,49 ευρώ. Με τα νέα μέτρα που έφερε, που φέρνει τώρα για ψήφιση στη Βουλή η κυβέρνηση, με το νέο προϋπολογισμό, ο μισθός από την 1η-1η του 2020, αξίζει τον κόπο να ζουμάρουμε εδώ, θα διαμορφωθεί στα 812,34 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι ο μισθωτός θα παίρνει 17,86 ευρώ το μήνα παραπάνω επί 14. Θα έχουμε μείωση της παρακράτησης φόρου, γιατί θα μειωθεί ο φόρος του μισθωτού, οπότε, ναι, πρακτικά αυτά θα μπαίνουν στο λογαριασμό του, γιατί και βέβαια, θα αυξηθεί. Και βέβαια αντιλαμβάνεστε ότι αν πάμε σε υψηλότερα επίπεδα μισθοδοσίας, δηλαδή αν κάποιος παίρνει 2.000 ευρώ μεικτά το μήνα, η διαφορά είναι περίπου, γιατί εδώ αρχίζει να μπαίνει στον κουβά η εισφορά αλληλεγγύης. Πριν, ναι, με τα 1000 ευρώ δεν είχαμε. Και ξέρετε, πολλές φορές οι κυβερνώντες, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, πανηγυρίζουν. Μειώνουμε τους συντελεστές, δίνουμε περισσότερα, κάνουμε το ένα, κάνουμε το άλλο, αλλά εδώ ο πίνακας του Σαμοήλη δεν λέει ποτέ ψέματα. Και τι λέει ο πίνακας? Ότι αν κάποιος παίρνει 2.000 ευρώ μεικτά, που σημαίνει ότι είναι 1.404 ευρώ καθαρά σήμερα, δηλαδή, φίλες και φίλοι, 600 ευρώ είναι οι κρατήσεις, προσέξτε, στα 2.000 είναι 600 ευρώ οι κρατήσεις σήμερα, το κόστος, δηλαδή, το βάρος που αναλαμβάνει ο εργαζόμενος ο μισθωτός, και αυτό γίνεται από την 1η-1η του 20, 1.410, δηλαδή η διαφορά του είναι 6 ευρώ, άνευ ουσίας. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτά με το εργαλείο του fpress.gr. Έχει εκεί και για τη σύνταξη. Θα δούμε κι άλλα στη συνέχεια. Αρχικά, θέλω εδώ το σχόλιο σας. Οι περισσότερο κερδισμένοι, ναι, σε σχέση με πέρσι θα είναι αυτοί που έχουν εισοδήματα μεταξύ των 10 έως των 15.000 ευρώ. Δεδομένου ότι εκμεταλλεύονται εντός εισαγωγικών την διαφοροποίηση της πρώτης κλίμακας στο 9%. Θέλατε να κάνετε δύο επισημάνσεις, κύριε Καβαθά. Δύο-τρεις ώρες μετά τα. Ναι. Τις είδαμε και αναλυτικά, να ξέρει και ο κόσμος, γιατί ξέρετε, ακούει. Ακούει, τα παιδιά εδώ ακούνε, ο κόσμος ακούει, σου λέει μείωση αυτό 9 από 22. Για να δούμε όμως τι σημαίνει αυτό στην ουσία. Λοιπόν, οι επισημάνσεις που έχω να κάνω είναι τρεις πια. Η μία έχει να κάνει με το τέλος επικυδέματος, ναι, το οποίο είναι ουσιαστικά κεφαλικός φόρος στις, ναι, επιχειρήσεις.
Και το βασικότερο είναι αυτό που είπατε, ότι είτε είναι κερδοφόρα η επιχείρηση, είτε είναι ζημιογόνα, είτε είναι στα ίσα βάρκα, ίσα νερά, ναι, πάλι θα πληρώσει το τέλος επιδιδεύματος. Το δεύτερο που πρέπει να πω είναι ότι υπάρχει μια διαφοροποίηση μεταξύ των πολιτών. Οι επαγγελματίες, οι έμποροι και οι βιοτέχνες είναι πολίτες β' κατηγορίας. Διότι... Γιατί το λέτε αυτό ότι είναι πολίτες β' κατηγορίας? Δεν έχουμε αφορολόγητο. Μάλιστα. Εάν μιλάμε για μια πολιτεία που έχει ως κεντρική επιλογή της την ισονομία και την ισοπολιτεία απόρρια του συντάγματος, έπρεπε όλοι οι Έλληνες, είτε εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα, είτε στο δημόσιο, είτε είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, έμποροι, βιοτέχνες, ναι, να έχουν το ίδιο. Έχετε έξοδα, βέβαια. Όχι, σαν φυσικά πρόσωπα, όχι. Σαν φυσικά, όχι. Όχι. Όχι, σαν φυσικά όχι. Άρα... Και μάλιστα έξοδα που στον κώδικα φορολογίας εισοδήματος δεν είναι πάντα ξεκάθαρο αν, ναι, αν... αναγνωρίζεται. Για παράδειγμα, ας πούμε, είναι πολλές εκείνες οι επιχειρήσεις που έχουν πραγματικές δαπάνες για να υλοποιήσουν το έργο τους, δηλαδή να παράξουν το αποτέλεσμά τους, οι οποίες δεν αναγνωρίζονται. Και έχουμε και λες τώρα, ρε φίλε, αφού τα ξόδεψα τα χρήματα για να βοηθήσω την επιχείρησή μου και να έχω περισσότερα έσοδα. Έχουν και άλλο μειονέκτημα οι επιχειρήσεις. Οι δηλώσεις που υποβάλλουμε, ναι, είναι προσωρινές. Ναι. Οι μισθωτοί δεν έχουν προσωρινή δήλωση. Άρα για μία πενταετία θα μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας είμαστε πάνω από τη Ρομφέ. Η Ρομφέ κρέμεται πάνω στο κεφάλι. Ναι. Άρα δεν μπορεί να υπολογίσει και ως επιχειρηματίας το κόστος της λειτουργίας της επιχείρησης. Όταν δεν ξέρεις ένα συντελεστή, δηλαδή ποια εφορία θα πληρώσει στο τέλος, ναι, αν γίνει έλεγχος, εάν γίνει οτιδήποτε, δεν μπορεί να το υπολογίσει. Και από την άλλη πλευρά, και εκεί είναι ουσιαστικό και πρέπει να το δουν και οι κυβερνώντες αλλά και τα πολιτικά κόμματα, είναι ότι η φορολογική σφήνα στην Ελλάδα είναι από τις μεγαλύτερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι το 40%. Ναι. Δηλαδή, για κάθε 100 ευρώ που στοιχίζει ο εργαζόμενος σε έναν επιχειρηματία, ο εργαζόμενος παίρνει στα χέρια 60, τα 40, τα παίρνει το κράτος είτε ως φόρους είτε ως ασφαλιστικές φορές. Εδώ είδαμε, εάν μειώσουμε, είναι 600 ή 600. Κύριε Σαμουλή, αν μειώσουμε τη φορολογική σφήνα κατά 5%, ναι, έχουμε μία αύξηση του μισθού σε όλα τα επίπεδα κατά 5%. Αυτό το 6 ευρώ, 10 ευρώ το μήνα, 17, 20 ευρώ. Μαζεύει ένα σύνολο. Αυτό κυκλοφορεί στην αγορά. Αυξάνεται δηλαδή η αγοραστική δύναμη των πολιτών. Ναι. Σημαίνει μεγαλύτερη φοροδοτική ικανότητα των επιχειρήσεων. Άρα κλείνει ο κύκλος του χρήματος και τα χρήματα ξαναγυρνάνε στο δημόσιο ταμείο. Αν το δούμε έτσι, θα αλλάξουμε τελείως την λογική που έχει η χώρα τα τελευταία τουλάχιστον 40-50 χρόνια. Πριν πάμε στο επόμενο θέμα που είναι αυτό με το αφορολόγητο, θέλω να σας ρωτήσω αν διακρίνεται μετά τις εκλογές του Ιουλίου και κατά τη διάρκεια αυτών των 2-3 μηνών, αν έχει αλλάξει κάπως η ψυχολογία στην αγορά. Σε επίπεδο ψυχολογίας είναι σαφές ότι η πολιτική αλλαγή της 7ης Ιουλίου βελτιώθηκε αισθητά. Δηλαδή, θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Ναι. Όλοι οι δείχτες της οικονομίας έχουν βελτιωθεί υπερβολικά, θα λέγει κάποιος, στο επίπεδο προσδοκιών όμως. Δηλαδή, στην έρευνα του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕΒΕ για την προσδοκία για τον επιχειρήσεων για το επόμενο εξάμηνο, ναι, δηλαδή από Ιούλιο μέχρι Δεκέμβριο, φαίνεται ότι προσδοκώ θα αυξήσω τον κύκλο εργασιών, προσδοκώ ότι θα δημιουργήσω θέσεις εργασίας, ότι θα κάνω επενδύσεις. Έχει καλλιεργηθεί, ναι, ένα κλίμα αισιοδοξίας, το μείον μένει να επιβεβαιωθεί. Αυτό όμως ανεβάζει για την κυβέρνηση τον πήχη ακόμα πιο ψηλά. Έτσι, πέρα των προεκλογικών εξαγγελιών και αυτή η ψυχολογία, η εικόνα της χώρας στις διεθνείς αγορές και αυτή ανεβάζει σε όλους μας. Το κόστος δανεισμού είναι πολύ σημαντικό και μειώνεται σημαντικά για τις επιχειρήσεις. Για πρώτη φορά πάμε με αρνητικό επιτόκιο. Έτσι. Πρώτη φορά στα ιστορικά μας δεδομένα. Μπορεί να μην είναι φυσιολογικό. Ναι, ίσως να είναι μια υπερβολή των αγορών το αρνητικό επιτόκιο, αλλά είναι καλλιέργεια. Είναι αρρώστια. Το αρνητικό επιτόκιο είναι αρρώστια. Ναι. Όταν κάποιος επενδύει 100 εκατομμύρια. Για να πληρώσει. Για να απλά τα παρκάρει. Ναι, ακριβώς. Και θεωρεί όμως, αυτό δείχνει την άλλη πλευρά, ότι η χώρα είναι ασφαλής για να παρκάρει. Ναι, έχει φύγει αυτό που λέμε το country risk. Ακριβώς. Αυτό το ρίσκο της χώρας. Το κρατικό ρίσκο. Θέλω σε αυτό το σημείο, δώστε μου λίγη χαρά να δω την κάρτα έτσι για ένα μεγάλο τυχερό, παρακαλώ. Δώστε μου λίγο την καρτούλα αυτή, γιατί θα πάμε και στο πετρέλαιο θέρμανσης και στο επίδομα θέρμανσης. Και λέει το Νίκε Σίγμα η εκπομπή μας σήμερα να μην δώσουμε 1000 ευρώ σε έναν τηλεθεατή που θα κληρωθεί για να βγάλει το χειμώνα του σε... Να το, τι ωραία κάρτα, ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει 1000 ευρώ σε πετρέλαιο θέρμανσης. Θα πούμε τις λεπτομέρειες σε λίγο κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους αγαπημένους μου συνεργάτες και θέλω σε αυτό το σημείο να σας πω
για να πάμε και σε αυτό το κομμάτι που είναι πολύ σημαντικό, ιδίως στην επαρχία, στα χωριά, στις μικρότερες πόλεις, θα υπάρξει πρόβλημα. Θα υπάρξει πρόβλημα γιατί, αν δείτε πόσο είναι εκείνο το ποσό που απαιτείται να μαζέψετε μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών, που στο χωριό πας στο Μανάβι μετρητά, πας στο Μπακάλι μετρητά, πας στο γείτονα που ράβει στη γειτόνισσα τη ράφτρα μετρητά, πολλοί δεν έχουν και αποδείξεις. Πας δεξιά, πας αριστερά και σου λέει τώρα πώς θα μαζέψω εγώ αν έχω 10-15 χιλιάρικα, 5.000-4.500. Σε αυτό επηρεάζει και ο Καλλικράτης, ποιος ήταν ο τελευταίος νόμος που άλλαξε τον τρόπο απογραφής. Ο Κλισθένης, ποιος είναι αυτός. Επειδή πρακτικά όποιος διαμένει σε χωριό κάτω των 3.100 κατοίκων ή σε νησί κάτω των 500 κατοίκων, έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και χειρόγραφες αποδείξεις. Δεν είναι απαραίτητο δηλαδή να χρησιμοποιεί το πλαστικό χρήμα για να χτίσει το φορολόγητο. Όμως λόγω του τρόπου απογραφής και την απεικόνιση της απογραφής, επηρεάζει αυτό στο αν θα μπορεί να καρποθεί αυτό το δικαίωμα που του δίνει ο νόμος να χρησιμοποιεί χειρόγραφες αποδείξεις. Πάμε να δούμε λοιπόν αναλυτικά τώρα για το χτίσιμο του αφορολογήτου. Θα πρέπει. Εδώ έχω ετοιμάσει ένα παράδειγμα. Αυτό είναι τι ισχύει για φέτος. Αυτό είναι που ισχύει για φέτος, λέει, για τα εισοδήματα του 19. Από 1 έως 10.000 είναι 10%, από 10 έως 30 είναι 15% και για εισοδήματα από 30.000 και πάνω απαιτείται το 20% των. Και μέχρι το ανώτατο όριο 30.000 ευρώ αποδείξεων. Τώρα, προσέξτε, αν κάποιος, ας πούμε, που έχει 30.000 ευρώ εισόδημα δεν μαζέψει 6.000 ευρώ αποδείξεις, που είναι 3 το ανώτατο, θα φορολογηθεί 6.000 με 22%. Πάμε λοιπόν τώρα στο νέο δεδομένο που έρχεται με τον προϋπολογισμό του 20 και έχουμε ετοιμάσει ένα παράδειγμα, το οποίο τι είναι. Είναι 10.000 ευρώ εισόδημα, θέλουμε 3.000 ευρώ αποδείξεις. Δεδομένου ότι θα πάμε σε έναν ενιαίο συντελεστή και όχι κλιμακωτά όπως φάνηκε μέχρι σήμερα. Είναι ενιαίος ο συντελεστής και δεν αυξάνεται με βάση αυτό που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα. Στις 20.000 ευρώ εισόδημα θέλουμε 6.000 ευρώ αποδείξεις μέσω πιστωτικής κάρτας ή μέσω μεταφοράς κεφαλαίων από τραπεζικό σε τραπεζικό λογαριασμό και βέβαια το 30.000 ευρώ που δεν είναι και κανένα συνταραχτικό εισόδημα θέλουμε 9.000 ευρώ. Και στην περίπτωση που δεν τα βρούμε, ο συντελεστής προστίμου. Μέχρι στιγμής είναι 22%. Ναι. Να δούμε αν θα συνεπηρεαστεί με την κλίμακα του χαμηλού συντελεστή που είναι 9%. Φαίνεται ότι μπορεί να πάμε στη λογική να παραμείνει στο 22% ή να πέσει στο 9% αν συμπαρασύρει ο χαμηλός συντελεστής και το πέναλτι του φόρου που θα προβλέπεται στο. Και έχουμε ετοιμάσει ένα απλό παράδειγμα. Είναι πολλές εκατοντάδες χιλιάδες οι συμπολίτες μας που έχουν εισόδημα μέχρι 15.000 ευρώ. Εδώ να κάνουμε και μια πρόταση. Ναι. Επειδή το ενίκιο δεν συνυπολογίζεται στα μέσα έξοδα, στις δαπάνες για το χτίσιμο του φορολογητού, όταν κάποιος έχει εισόδημα 10.000 ευρώ, παράλληλα πληρώνει ένα νίκη 300 ευρώ το μήνα. Ας πούμε, είναι 3.600. Άρα του μένει ένα πολύ χαμηλό εισόδημα να ξοδέψει για να επιβιώσει, άρα να χτίσει το φορολογητό του. Αν συνυπολογίζονταν το ενίκιο, θα ήταν λιγότερο δύσκολο το να μαζέψει το 30%. 15.000 ευρώ δηλώνουν πάνω από 100.000 συμπολίτες μας. Και εδώ έχουμε ετοιμάσει ένα παράδειγμα στο εργαλείο μας, που εκεί βάζετε το ποσό, το εισόδημά σας δηλαδή, αν πατήσετε 15.000 ευρώ. Σήμερα χρειαζόμαστε αποδείξεις 1.750 ευρώ. Με τα νέα δεδομένα, το ποσό αυτό εκτοξεύεται στα 4.500 ευρώ. Δεν ξέρω κατά πόσον είναι εύκολο σε πολλές πόλεις της περιφέρειας, που εκεί ο υδραυλικός, ο ηλεκτρολόγος, ξέρετε πώς είναι αυτά, σου λέει θες απόδειξη, είναι και 24% ΦΠΑ. Πρέπει να συνυπολογίσεις και την ευθύνη του πελάτη. Ναι. Να μην λέμε μονομερός. Όχι, δηλαδή, και εμείς δεν θέλουμε, διότι δεν μας δίνει κίνητρο η πολιτεία, κύριε Καβαθά. Τώρα δίνει ένα κίνητρο. Αυτά τα 50%. Αυτό είναι ένα κίνητρο για να χτίσει το αφορολόγητο. Αλλά βέβαια και παρατήρηση πάλι εξαιρούμεθα εμείς, οι επαγγελματίες της εμπορικής και βιοτέχνης. Ναι. Δεν χτίζουμε αφορολόγητο. Καθόλου. Άρα λοιπόν, λέτε ότι η περιφέρεια θα έχει ένα θέμα εδώ. Ποια είναι η άποψή σας? Ενδεχομένως θα έχουν ένα θέμα καταρχήν οι χαμηλόμισθοι και οι χαμηλοσυνταξιούχοι και η περιφέρεια, δεδομένου ότι έχει συνηθίσει εδώ και καιρό να λειτουργεί με τη χρήση μετρητού. Μάλιστα. Και πρέπει να λάβουμε πρέπει να αλλάξουμε την οτροπία μας. Και να λάβουμε υπόψη μας ότι οι τράπεζες
κλείνουν τα καταστήματά τους στις μικρές πόλεις. Μάλιστα. Που σημαίνει ότι δεν έχουμε άμεση επαφή με το τραπεζικό σύστημα, άρα έχουμε πρόβλημα και στην διακίνηση του χρήματος, έτσι και αυτό είναι πλαστικό, έτσι. Ωραία. Κλείνουμε το κομμάτι φορολογία, περιμένουμε τα οριστικά δεδομένα για να μπορούμε να το ξανακάνουμε αυτό που κάναμε σήμερα, να ξανακάνουμε την κουβέντα και πάμε στο πετρέλαιο θέρμανσης, όπου μεθαύριο, Τρίτη 15 του μήνα, ξεκινάει η διανομή του. Τι πρέπει να προσέξει ο πολίτης, ο καταναλωτής, όταν καλεί την εταιρεία να βάλει πετρέλαιο θέρμανσης, αναλυτικά όλα τα tips. Την ώρα που αυξάνεται η διεθνής ανησυχία για τις τιμές του μαύρου χρυσού, αφενός λόγω της εισβολής της Τουρκίας στο βόρειο τμήμα της Συρίας και αφετέρου λόγω της είδησης ότι ιρανικό τάγκερ τυλίχθηκε στις φλόγες ύστερα από πλήγμα που δέχθηκε από πυράβλους, το αργό έκανε άλμα 2%. Κατά πόσο οι εξελίξεις αυτές θα επηρεάσουν την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης? Πόσο βαθιά θα πρέπει να βάλουμε το χέρι στην τσέπη από την προσεχή Τρίτη που ξεκινάει η διάθεσή του? Θεωρούμε ότι η μέση τιμή Ελλάδος θα ξεκινήσει περίπου στο 1,05 με σύνη πλήν ανάλογα γεωγραφικά με γεωγραφικά κριτήρια και με την ποσότητα. Πριν από την παραλαβή του πετρελαίου, θα πρέπει να έχουμε προχωρήσει σε συντήρηση του συστήματος θέρμανσης. Ενώ κατά την παραλαβή, θα πρέπει να είμαστε οι ίδιοι παρόντες. Η Ομοσπονδία Βενζινοπολίων Ελλάδος θεωρεί ότι το μοναδικό κίνητρο για την αγορά του πετρελαίου θέρμανσης και γενικά των πετρελαιοειδών προϊόντων δεν είναι η φτηνή τιμή. Δεν είναι το μοναδικό κίνητρο αυτό. Το πετρέλαιο θέρμανσης πρέπει να μετρείται και σε σιδερένια δεξαμενή, με σιδερένια βέργα, παρουσία του οδηγού, του βιτιοφόρου και του διαχειριστή ή του ιδιοκτήτη. Να υπάρχει προμέτρηση και επιμέτρηση. Πάρτε στα χέρια τα μέτρα, βάλτε τα στις δεξαμενές, δείτε τι πετρέλαιο θέρμανσης έχετε μέσα, έτσι ώστε να ξαναμετρήσετε όταν... Βέβαια δεν είναι, τα κρούσματα είναι ελάχιστα πλέον, έχουν συνειδητοποιήσει όλοι πλέον στην αγορά ότι δεν μπορείς να επιβιώσεις με τέτοιες μεθόδους, οπότε λίγο έως πολύ εκλείπουν σε μεγάλο βαθμό οι απάτες σε εισαγωγικά κάποιων ανεγκέφαλων που συνεχίζουν να θεωρούν ότι όλοι είναι κουτί και μόνο αυτοί είναι οι έξυπνοι και μπορούν να μας κλέψουν. Αυτό είναι 1,02, 1,03, 1,05. Στα νησιά σαφώς υψηλότερα, μπορεί να το δούμε και 1,10, 1,20. Την Τρίτη μεθαύριο η διανομή ξεκινά και θέλει την προσοχή μας και να επιλέξουμε σωστές εταιρείες με εγγύηση κτλ. Όμως ένα άλλο κομμάτι πέραν της διανομής, που είναι και αυτός ο πόλεμος στη Συρία, που δεν ξέρουμε τι θα προκύψει και τι θα δημιουργήσει στις τιμές διεθνώς, είναι και το κομμάτι του πετρελαίου, του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης, όπου εκεί ο κύριος Σταϊκούρας τι έχει πει? Αυτό που έχει υποθεί είναι, καταρχήν περιμένουμε μέσα στη βδομάδα την έκδοση της εγκυκλίου που θα προσδιορίζει τους δικαιούχους βάσης εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων. Ναι. Και αυτό που έχει μέχρι στιγμής συγκριτικά σε σχέση με πέρσι είναι ότι θα επαναφέρει τη δυνατότητα το να λαμβάνει προκαταβολικά ο δικαιούχος του επιδόματος τη δυνατότητα να παίρνει προκαταβολικά το επίδομα πριν βάλει πετρέλαιο. Και να σας πω κάτι, είναι απόλυτα ορθό το μέτρο, διότι κάποιος που δεν έχει τη δυνατότητα, γι' αυτό παίρνει το επίδομα, επειδή του λείπουν τα χρήματα. Αν περιμένει να τα πάρει στο τέλος της σεζόν, έχει φύγει το τρένο. Και όταν λάβεις υπόψη ότι έχεις ορεινές περιοχές, οι ανάγκες για πετρέλαιο θέρμανση είναι πολύ μεγαλύτερες από ότι είναι σε ένα αστικό. Στην Αθήνα, στην Κρήτη που είναι πιο νότια, οι θερμοκρασίες είναι υψηλότερες, ενώ στα βόρεια η κατανάλωση είναι πάρα πολύ αυξημένη. Έτσι. Άρα λοιπόν είναι ορθό το μέτρο το να προκαταβάλλεται ένα μέρος ή ολόκληρο το επίδομα του πετρελαίου θέρμανσης στις οικογένειες. Θα θέλει μεγάλη προσοχή μετά στην αίτηση, να υποβάλει την αίτηση αυτός ο οποίος θα είναι ο δικαιούχος του να πάρει το επίδομα. Γιατί αν φαίνεται μια αίτηση που έχεις αιτηθεί προκαταβολή, την έχεις λάβει την προκαταβολή και δεν παντρευτεί με την κατανάλωση που θα έχεις, μέσω και του αριθμού παροχής της ΔΕΗ, αλλά και του αφημί του δικαιούχου που έλαβε το πετρέλαιο, εκεί θα ζητηθούν τα χρήματα της προκαταβολής πίσω όταν εκαθαρίσει το Υπουργείο Οικονομικών τις διαδικασίες στο τέλος, στο Μάιο. Άρα πρακτικά πρέπει να έχουμε το ίδιο αφημί, τον αριθμό του παροχής της ΔΕΗ, με αυτόν που αιτείται το επίδομα. Ακριβώς. Για να μην είναι διαφορετικά τα στοιχεία και έρθει η ώρα που σας ζητάνε τα λεφτά πίσω και δεν τα έχετε, και να γενικά, το ξεκαθαρίσουμε. Ο αριθμός παροχής της ΔΕΗ, δεδομένου ότι χρησιμοποιείται σε μια σειρά επιδομάτων πια, το είδαμε και με το κοινωνικό μέρισμα, το είδαμε και με το επίδομα ενοικίου,
Καλό θα είναι πλέον όταν υπάρχει δικαιούχος που ενοικιαστής που δεν είναι ταυτόχρονα και στο λογαριασμό της, του ρεύματος, καλό θα είναι να αλλάζεται προκειμένου να παντρεύεται αυτό σε ενδεχόμενη αίτηση. Πολύ είτε ωραία. Μέσω του πετρελαίου και λοιπόν, θέλω να δούμε λίγο και την κάρτα μας και να ευχαριστήσω τον κύριο Καβαθά που ήταν σήμερα μαζί μας και τον κύριο Χατζηγεωργίου. Ήταν κατατοπιστικότατη η συζήτηση. Και επειδή μιλάμε για επίδομα θέρμανσης, φίλες και φίλοι, δείτε αυτή την κάρτα τι σας φέρνω τώρα σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα. Γιατί ένας τυχερός θα βγάλει το χειμώνα του, αν ζει σε νότια περιοχή, με ένα τόνο πετρέλαιο θέρμανσης που θα κερδίσει. Είναι σημαντικό. Βλέπετε εδώ, φέρτε την κάρτα μπροστά. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριοι, που ήσασταν κοντά μας. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ένας μεγάλος τυχερός, τώρα θα δείτε τον τρόπο, θα κερδίσει 1.000 ευρώ σε πετρέλαιο θέρμανσης. 1.000 ευρώ, παρακαλώ, σε πετρέλαιο θέρμανσης. Έλα, παιδιά. Είμαι πολύ χαρούμενος που δίνω αυτά τα 1.000 ευρώ. Λοιπόν, δείτε αυτό που σας ενδιαφέρει και επιστρέφουμε πάρα αυτά. Για δείτε το. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για την αγαπημένη μας ενότητα και να σας πω τον τρόπο με τον οποίο θα κερδίσετε αυτά τα 1.000 ευρώ για να αποκτήσετε πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο ξεκινά να διανέμεται από την ερχόμενη Τρίτη, μεθαύριο 15 του μήνα. Ο τρόπος δεν είναι άλλος. Καλείτε τώρα στο 213-0710.000 και όσοι διασφαλίσετε, εξασφαλίσετε αυτή τη μοναδική προσφορά από την κάρτα μου υγεία, αυτόματα με τον αριθμό που θα γράφει η κάρτα σας πάνω όταν την παραλάβετε. Και αν μπορούμε εδώ παρακαλώ, δεν ξέρω αν είναι εφικτό, κάτω η κάρτα μου υγεία έχει έναν εξαψήφιο αριθμό. Αυτός είναι ο αριθμός με βάση τον οποίο θα έχετε τη δυνατότητα να μπείτε στην κλήρωση που θα κάνουμε εδώ στην εκπομπή με τον Νί και με το Σίγμα το ερχόμενο Σάββατο για έναν τυχερό που θα αποκτήσει την κάρτα μου υγεία και θα την παραλάβει, καλώντας τώρα στο 213-0710.000, φίλες και φίλοι. Και πρέπει να πω, είναι πολύ σημαντικό, ότι στην κλήρωση θα μπουν και όσοι έκαναν χθες την κλήση τους. Ναι, γιατί δεν εξαιρούμε καθένα. Όλοι, και οι χθεσινοί, και όσοι καλέσετε τώρα, στο 213-0710.000, μπαίνετε στην κλήρωση. Λοιπόν, να καλωσορίσω αμέσως τώρα την κυρία Τζόρτζια Σεϊμένη. Έρχονται πολλές προσφορές από την κάρτα μου υγεία, καινούργιες παροχές. Ελάτε, κυρία Σεϊμένη, έλα, Τζόρτζια, να μιλάμε στον ελληνικό. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα. Καλώς ήρθες. Και στους τηλεθεατές μας. Παρακαλώ. Ναι, συγγνώμη, εδώ. Μας φέρνεις πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα με την κάρτα μου υγεία, παροχές που δεν έχουμε ξανακούσει και τις οποίες θέλουμε να γνωρίζουμε. Καταρχήν, να πούμε ότι είναι ένα δυναμικό και συνέχεια εξελισσόμενο προϊόν. Κάθε εβδομάδα έχουμε νέες εντάξεις παρόχων υγείας και κάθε εβδομάδα έχουμε καινούργιες παροχές. Μας τις ζητάει ο κόσμος, εμείς τις δίνουμε. Θέλω να μιλήσω λίγο για την καινοτομία που έχουμε φέτος. Μέχρι πέρυσι είχαμε την οικογενειακή κάρτα, στην οποία μπορούσαμε να εντάξουμε μέχρι 6 μέλη του στενού πυρήνα της οικογένειας, δηλαδή τους γονείς, τα παιδιά και τους ηλικιωμένους γονείς των δύο συζύγων. Από φέτος η κάρτα μου υγεία είναι η μόνη πρώτη κάρτα της αγοράς, η οποία δίνει τη δυνατότητα στο κύριο μέλος να εντάξει όσα μέλη εκείνος επιθυμεί, έως 10 μέλη, όποια επιθυμεί. Δηλαδή, πέρα από το στενό πυρήνα της οικογένειας, να εντάξει το συνάδελφο, το φίλο, το γείτονα. Να κάνει να παράξει και κοινωνικό έργο. Και δηλαδή, κοινωνικό έργο. Να βάλει φίλους, γνωστούς, συγγενείς που ενδεχομένως να μην έχουν τη δυνατότητα, έτσι, να αγοράσουν εκείνη την κάρτα μου υγεία. Είναι μέχρι 10 τα μέλη του ομαδικού πακέτου με μόνο 39 ευρώ. Και μόνο με ένα τηλεφώνημα στο 213-0710.000. Και δεν μπορώ, Τζόρτζια, συγγνώμη, δεν μπορώ. Ναι. Δεν μπορώ, σε παρακαλώ, πάρα πολύ φεύγω από το κάδρο. Ναι. Γιατί θέλω να δείξω πόσο απλό είναι. 213-0710.000. Ακούστε. Ο αριθμός που καλείτε δεν χρησιμοποιείται. Όχ, 213-0. Ξέχασα τα τρία μηδενικά, μην μπερδεύεστε εσείς. Καλέστε τώρα. 213-0710.000. 710, okay. 1, 2, 3 και πάμε. Το πήραμε. Η κάρτα μου. Ο αριθμός τηλεφώνου σας έχει καταγραφεί. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό.
Μόλις κάνετε αυτή την κλίση, προσέξτε τώρα, πέραν από τις δωρεάν παροχές που θα μας πει η Τζόρτζια, μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση για 1.000 ευρώ που θα αγοράσετε πετρέλαιο θέρμανσης. Προσέξτε, θέλω να το δείτε αυτό. Αύριο θα στείλουμε τις κάρτες σε όλους σας. Θα παραλάβετε την Τρίτη, την Τετάρτη, το αργότερο. Κάτω η κάρτα έχει ένα εξαψήφιο αριθμό. Το ερχόμενο Σάββατο, εδώ ζωντανά, στο Video Wall, θα γίνει η κλήρωση για τα 1.000 ευρώ πετρελαίου θέρμανσης, αξίας 1.000 ευρώ δηλαδή. Θα έρθει το βιτίο στο σπίτι, θα την κάρει τη δεξαμενή, με μία κλήση και μόνο τώρα, στο 2.13.0 για να αποκτήσετε την κάρτα μου υγεία. Δεν πληρώνετε κάτι για το πετρέλαιο, δεν είναι διαγωνισμός, δεν χρεώνεστε, προσέξτε το αυτό, δεν κάνουμε αυτή τη στιγμή διαγωνισμό τηλεφώνου. Όσοι παραλάβετε την κάρτα μου υγεία μέσα στην εβδομάδα, αυτόματα ο αριθμός σας στην κάρτα είναι και ο αριθμός του κουπονιού σε εισαγωγικά που θα μπει στην κλήρωση το ερχόμενο Σάββατο. 1.000 ευρώ! Τρελό νούμερο! Καταπληκτικό! 2-13-0-710.000. Έλα, Τζόρτζια. Καταπληκτικό δώρο και επίσης να πούμε ότι οι τηλεθεατές που θα καλέσουν τώρα δεν χρειάζεται να μας πούνε αυτή τη στιγμή τα μέλη που θα εντάξουν. Παίρνουν τηλέφωνο, κατοχυρώνουν το ομαδικό πακέτο και στις επόμενες μέρες καλούν, μας δίνουν τα ονόματα και αρχίζει η κάλυψή τους. Ωραία. Πάμε λίγο στις καινοτομίες που έχουμε, πολύ σημαντικές, μου τα είπες λίγο πριν ξεκινήσουμε. Θέλω να τα δούμε αναλυτικά. Πάμε, τα καινούργια πράγματα. Ωραία. Πάμε στα δωρεάν check-up. Βεβαίως. Από Θέλω σήμερα. Να δώσουμε το λόγο στη Τζόρτζια, παρακαλώ, για να πιω και λίγο νεράκι. Από σήμερα τα 8 δωρεάν check-up γίνονται 9 και το καινούργιο μας check-up που το ονομάζουμε εμείς μεγάλο check-up. Πέρα από τις αιματολογικές και βιοχημικές δωρεάν εξετάσεις, δίνει δωρεάν τεστ παπ στις γυναίκες και δωρεάν τεστ για τον προστάτη για τους άντρες. Πολύ σημαντικές αυτές. Δωρεάν, κυρίες και κύριοι, αυτό είναι μοναδικό. Τώρα το ακούω πραγματικά, γιατί λέγαμε ότι το τεστ παπ το δίναμε από 10 ευρώ 20-30 το πλήρες. Δωρεάν και τεστ τώρα παπ. Είναι το τεστ παπ για τις γυναίκες εντελώς δωρεάν. Και δωρεάν η εξέταση προστάτη. Για PSA προστάτη, έτσι, εντελώς δωρεάν για τους άντρες. Αυτές οι προσφορές, και λέει κανείς, μα είναι αλήθεια ρε φίλε, είναι δυνατόν να μου δίνεις τεστ παπ. Είναι αλήθεια. Και εσείς μπορείτε να τις αποκτήσετε αυτές τις προσφορές μόνο με ένα τηλεφώνημα στο 2-13-0-710.000. Καλέστε τώρα και θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι, γιατί θέλω να σας κοιτώ στα μάτια και να σας λέω ακριβώς. Τα 1.000 ευρώ που θα δώσουμε για αγορά πετρελαίου θέρμανσης αφορούν μόνο σε όσους παραλάβουν την κάρτα μου υγεία μέσα στην εβδομάδα. Σωστά. Δεν καλείτε τώρα για να μπείτε σε καμία κλήρωση, για να μην δημιουργείτε και όγκο στο τηλεφωνικό κέντρο. Έτσι, ξεκάθαρα πράγματα. Όποιος παραλάβει την κάρτα μου υγεία, το ερχόμενο Σάββατο, με τον αριθμό της κάρτας που θα παραλάβει, θα μπει εδώ στην κλήρωση. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, όπως ξεκάθαρες είναι και οι παροχές, Τζόρτζια. Ισχύει και για τα χτεσινά τηλεφωνήματα. Και για τα χτεσινά, βεβαίως. Τέλεια. Ήδη έχουν ενσωματωθεί. 2-13-0-710.000, ξεκάθαρα πράγματα. Τεστ Παπα-Νικολάου δωρεάν, πολύ καινούρια η προσφορά. Ναι. Πολύ σημαντική αυτή η παροχή για όλες τις γυναίκες. Δεν πληρώνεται ούτε ένα ευρώ. Μόνο τα 39 ευρώ για το ομαδικό πακέτο που καλύπτει έως και 10 άτομα. Έτσι. Τεστ PSA, δηλαδή εξέταση για τον προστάτη, για τους άντρες. Εντελώς δωρεάν η νέα παροχή για την κάρτα μου υγεία. Μπράβο. Λοιπόν. Είμαι πολύ χαρούμενος για αυτά που μου έφερε σήμερα. Και εμείς πολύ χαρούμενοι. Λοιπόν, έχουμε δωρεάν επισκέψεις στους εφημερεύοντες ιατρούς, δηλαδή στα έκτακτα περιστατικά. Στα μεγαλύτερα ιδιωτικά νοσοκομεία, στις 4 βασικές ειδικότητες, παθολόγο, καρδιολόγο, ορθοπαιδικό, γενικό χειρουργό και στις παιδιατρικές κλινικές, παιδίατρο και παιδοχειρουργό. Και θέλω να πω ότι αν κάποιος πάει χωρίς την κάρτα μου υγεία σε ένα νοσοκομείο στα έκτακτα περιστατικά, το κόστος για μία εξέταση, για μία παθολογική εξέταση, για μία καρδιολογική εξέταση ξεπερνάει τα 60 ευρώ. Τα 60 ευρώ ή μία εξέταση. Η μία εξέταση. Και εδώ προσέξτε, τι δίνουμε. Για 10 άτομα, 3,9 ευρώ το χρόνο. Είναι δυνατόν? Και δεν το λέω αυτό. Πραγματικά δηλαδή, πάω να κάνω μία εξέταση. Πόσο έχει για παράδειγμα αυτό το δωρεάν το καινούριο που δίνουμε το PSA για τον άντρα. Η εξέταση για τον προστάτη, πόσο μπορεί να κοστολογηθεί? Εάν είναι και το πολύ προχωρημένο πακέτο, μπορεί να είναι και πάνω από 100 ευρώ. Μάλιστα. Και εδώ μιλάμε για 39 ευρώ για έναν ολόκληρο χρόνο, με 9 πλέον δωρεάν check-up, 365 μέρες το χρόνο δωρεάν επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία των μεγαλύτερων ιδιωτικών νοσοκομείων της χώρας, έτσι, παθολόγο, καρδιολόγο, ορθοπαιδικό, γενικό χειρουργό, και στα παιδιατρικά. Δώρο για τα παιδιά μας
ουσιαστικά παιδίατρος, παιδοχειρουργός και παιδοδοντίατρος για τον έλεγχό τους. Και αυτό εντελώς δωρεάν. Εντελώς δωρεάν. Και τι άλλο έχουμε? Έχουμε σχεδόν σε όλες τις ειδικότητες δωρεάν στα μεγαλύτερα διαγνωστικά κέντρα της χώρας. Δωρεάν ναι. γιατρούς. Σχεδόν δωρεάν σε όλες τις ειδικότητες. Στα μεγαλύτερα διαγνωστικά κέντρα και σε όλες και τις ειδικότητες. Και πλέον αξιόπιστα διαγνωστικά κέντρα. Μάλιστα. 478 μου είπαν χθες ότι είναι τα κέντρα τα διαγνωστικά σε όλη τη χώρα. Και βέβαια έχουμε και το δίκτυο των 3.000 γιατρών σε όλη την Ελλάδα. Φίλες και φίλοι, καλέστε τώρα στο 213-0710.000 να κάνετε την κάρτα μου υγεία δικιά σας και την ίδια στιγμή πέραν των δωρεάν παροχών το ερχόμενο Σάββατο ένας τυχερός θα κερδίσει τα 1.000 ευρώ για να αγοράσει το πετρέλαιο θέρμανσης από την κάρτα μου υγεία και την Ellen Oil. Επίσης, πολύ σημαντική δωρεάν παροχή είναι ο δωρεάν οφθαλμολογικός έλεγχος που απευθύνεται στις ηλικίες των 55-75. Και εδώ το έχουμε ξαναπεί, αλλά αξίζει να το πούμε άλλη μία φορά, ότι αν οι τέσσερις παππούδες κάνουν αυτόν τον έλεγχο που έχει αξία 100 ευρώ αν πάνε χωρίς την κάρτα, στο πορτοφόλι μας μένουν 400 ευρώ το χρόνο, μόνο από το οφθαλμολογικό δωρεάν που έχουμε. Που αν πάνε οι γονείς των δύο μελών της οικογένειας, δηλαδή το ανδρόγυνο με τους γονείς του, τέσσερις εξετάσεις τέτοιες είναι 400 ευρώ, το κόστος και δεν είναι ένας έλεγχος που δεν μας χρειάζεται. Είναι ένας έλεγχος διάρκειας μίας ώρας, πάρα πολύ στη λεπτομέρεια έλεγχος. Εγώ έχω στείλει τη μαμά μου, πηγαίνει κάθε χρόνο, είναι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Και πρέπει να πούμε σε αυτό το σημείο ότι αν κάποιος τώρα καλέσει στο 213-0710.000 για να αποκτήσει το ομαδικό πακέτο με 39 ευρώ το χρόνο που καλύπτει 10 άτομα, αν μπει στη διαδικασία για όλες αυτές τις δωρεάν παροχές που δίνει η κάρτα μου υγεία, έχει εξασφαλίσει και με τα καινούρια περίπου 2.000 ευρώ για έναν ολόκληρο χρόνο. Έτσι. Είναι ασύλληπτο το νούμερο, 2.000 ευρώ περίπου το κέρδος για κάποιον που μπαίνει στη διαδικασία να αγοράσει τώρα στο 213-0710.000 την κάρτα μου υγεία. Ωραία. Άμα ήμασταν εδώ θα ήταν αλλιώς. Λοιπόν. 5 δωρεάν καθαρισμούς δοντιών για όλη την οικογένεια, το χρόνο. Πω, αυτή είναι παροχή θάνατος. Αυτή είναι μεγάλη παροχή. Όχι, δεν λέω αυτή τη λέξη. Σούπερ παροχή, λοιπόν. Για πες μας. Δωρεάν παροχές αισθητικής, θα τα πούμε μετά στο τελευταίο. Ναι, για τις γυναίκες έχουμε ειδικό πακέτο, ωραία. Θα το δούμε αναλυτικά σε λίγο. Και για τους άντρες, γιατί όχι. Να μείνω λίγο στα δόντια, σε παρακαλώ, Τζόρτζια, γιατί είναι πολύ σημαντικό όλο αυτό το κομμάτι της παροχής. Είναι 5 δωρεάν καθαρισμοί με υπερήχους. Εντελώς δωρεάν. Είχαμε έναν μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα. Τους κάναμε 5. Τώρα τους κάναμε 5 και έχουμε και την έκπτωση του. Έχουμε και 50% έκπτωση σε όλες τις οδοντιατρικές πράξεις. Δηλαδή, εάν ένα εμφύτευμα έχει 900 ευρώ, εμείς θα το πάρουμε με 450 ευρώ. Είναι πάρα πολύ σημαντική παροχή και για τα σιδεράκια των παιδιών και για τους ηλικιωμένους που δυστυχώς έχουν προβλήματα περισσότερα με τα δόντια τους. Το κρίσιμο ερώτημα είναι, έχουμε δίκτυο οδοντιάτρων σε όλη την Ελλάδα που να δίνουν αυτό το 50%? Έχουμε δίκτυο σε όλη την Ελλάδα. Άρα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, δωρεάν 5 καθαρισμοί δοντιών με τη σύγχρονη μέθοδο των υπερήχων, αν καλέσει κάποιος τώρα στο 213-0710.000 και αποκτήσει το ομαδικό ή και το ατομικό πακέτο της κάρτας μου υγεία για την Αττική δωρεάν, ενώ σε όλη την Ελλάδα δίκτυο οδοντιάτρων που δίνουν σε όλες τις εργασίες 50% έκπτωση. Σιδεράκια, σφραγίσματα, εμφυτεύματα παρακαλώ. Δώσ' μου, έχω μεγάλη χαρά. Δώστε μου λίγο την κάρτα μου, παρακαλώ. Η κάρτα μου υγεία είναι για την κυρία Τζόρτζια Σεϊμένη που λέει. Αυτό είναι μια δικιά μου έτσι προσπάθεια μαζί με την Ellen Oil που κάναμε. Να δώσουμε χαρά σε μια οικογένεια με 1.000 ευρώ πετρελαίου θέρμανσης. Φέρτε την κάρτα μπροστά. Όσοι καλέσετε τώρα στο 213-0710.000 και αποκτήσετε την κάρτα μου υγεία και την παραλάβετε μέσα στην εβδομάδα, έχει στο κάτω μέρος της, εκεί κάτω από το όνομά σας, προσέξτε, ένα εξαψήφιο αριθμό. Με αυτόν μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση. Δεν πληρώνετε κάτι, μην μπερδεύεστε. Δώρο από την εκπομπή με τον Ι και με το Σίγμα και την κάρτα μου υγεία 1.000 ευρώ για πετρέλαιο θέρμανσης. Το 213-0710.000 καλείτε τώρα για να γίνει δικό σας. Είναι ένας τόνος, έτσι. Δηλαδή, σε κάποιες περιοχές με ένα τόνο, μια οικογένεια βγάζει όλο το χειμώνα. Να δώσουμε χαρά σε μια οικογένεια. Το άλλο Σάββατο η κλήρωση. Ναι, θέλω επίσης να πω και κάτι άλλο, ότι η κάρτα μου υγεία δεν έχει περιορισμούς. Ναι. Δεν έχει περιορισμούς στην ηλικία και στην κατάσταση υγείας του μέλους, έτσι. Συνεπώς, μέλος μπορεί να είναι από ένα νεογέννητο μέχρι έναν υπερήλικα με πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας.
Είναι σημαντικό αυτό. Απευθύνεται δηλαδή σε όλους η κάρτα. Ούτε ασφαλισμένους ή ανασφάλιστους. Δεν είναι ασφαλιστικό προϊόν. Ακριβώς, δεν είναι ασφαλιστικό προϊόν. Είναι πρωτοβάθμια περίθαλψη. Έτσι. Να μην έχετε το άγχος, έχω 50 ευρώ να πάω να κάνω διάγνωση. Όχι. Η κάρτα μου υγεία λέει δεν θέλει άγχος, δεν θέλει ουρές, δεν θέλει ταλαιπωρία. Με αυτό το μαγικό διαβατήριο πάτε 365 μέρες το χρόνο, φίλες και φίλοι, στα μεγάλα ιδιωτικά νοσοκομεία. Το δείχνετε αυτό και λέτε έχω την κάρτα μου υγεία. Θέλω παρακαλώ να μου κάνετε τη διάγνωσή μου. Επίσης μπορείτε να πείτε θέλω να καθαρίσω τα δόντια μου εντελώς δωρεάν στο μεγάλο δίκτυο των οδοντιάτρων στην Αττική. Θέλω την έκπτωσή μου για τα δόντια μου σε όλη την Ελλάδα. Θέλω ένα καρδιολογικό check-up εντελώς δωρεάν. Θέλω ένα check-up προστάτη, μία εξέταση ή ένα τεστ Παπα-Νικολάου για τις γυναίκες εντελώς δωρεάν. Όλα αυτά με την κάρτα μου υγεία, 39 ευρώ για 10 άτομα, ομαδικό πακέτο, μόνο τώρα για τα επόμενα 7 και 45 λεπτά είναι στη διάθεσή σας. 2-13-0-710-000, ελάτε μαζί μου για να το κάνουμε ξανά. Τώρα θα βάλω και τα μηδενικά, Τζορτζία, 2-13-0-710-000, 1-2-3, προσέξτε. Η κάρτα μου, ο αριθμός τηλεφώνου σας έχει καταγραφεί. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό. Και με αυτόν τον τρόπο μπαίνετε και στην κλήρωση το ερχόμενο Σάββατο για τα 1000 λίτρα, 1000 ευρώ πετρελαίου με ένα απλό τηλεφώνημα το οποίο καταγράφεται και εξασφαλίζεται αυτή την κλήση, αυτή την παροχή. Πάμε στα υπόλοιπα. Θέλω επίσης να πω ότι έχουμε δωρεάν τηλεφωνικό κέντρο. 24 ώρες το 24ωρο. Είμαστε δίπλα στα μέλη μας όλο το 24ωρο. Να μας καλέσουν, να τους βοηθήσουμε, να τους κατευθύνουμε, να τους κλείσουμε ραντεβού. Τα πάντα όλα. Έχουμε δωρεάν ασθενοφόρο. Σε περίπτωση νοσηλείας, μεταφέρει το μέλος που έχει κάτι. Ζωντανή εκπομπή στο... είμαστε, παιδιά. Λίγο νεράκι θα πιω. Δεν έγινε τίποτα. Ναι, Τζορτζία μου. Δεν είμαστε μαγνητοσκοπημένοι. Live είμαστε. Και όσοι μας βλέπουν νοσοκομείο. Τώρα ξέρουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Το μόνο που μπορούν να κάνουν σε μια ζωντανή εκπομπή είναι να καλέσουν στο 2-13-0-710-000. Live εδώ. Δεν χρειάζεται. Μια χαρά. Το κοινό μας ζωντανό, νεανικό, δημιουργικό. Η Τζορτζία μας τα λέει μια χαρά. Και εσείς μπορείτε για τα επόμενα 6 λεπτά να αποκτήσετε αυτά τα προνόμια με ένα απλό τηλεφώνημα και μόνο με 39 ευρώ το χρόνο για 10 άτομα οι καλύψεις. 2-13-0-710-000 και όλα αυτά που λέμε είναι αληθινά, λέει κάποιος. Ναι. Είναι αληθινά. Είναι αληθινά, αλλά πολλά θα... για του κούτου μπιτρού λένε οι Κογκολέζοι. Δεν θα μείνω εκεί όμως το ότι είναι αληθινά. Λένε. Θα πω ότι μέχρι τώρα έχουμε εξυπηρετήσει πάνω από 50.000 αιτήματα των μελών μας, γιατί ένα μέλος μπορεί να μας καλέσει και 2, 3 και 5 φορές να μας ζητήσει ραντεβού σε νοσοκομείο, ραντεβού με ιδιώτη γιατρό, ραντεβού στα αισθητικά μας πακέτα. Με ένα ποσοστό πολύ υψηλό ικανοποίησης, πάνω από 95%. Είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό και πάρα πολύ χαρούμενοι. Άρα είναι αλήθεια αυτά που λέμε, Τζόρτζια, σε ημένη στους τηλεθεατές μας. Και επειδή είναι αλήθεια τσεκαρισμένο αυτό, καλέστε τώρα για να αποκτήσετε όλα αυτά τα προνόμια, να τα αποκτήσετε για 10 άτομα. 2-13-0-710-000 όλο αυτό το πακέτο των παροχών και θέλω να πάω στις αγαπημένες μου γυναίκες που τις θέλουμε να έχουν καλή ψυχολογία και να είναι και όμορφες στο δρόμο να περπατάνε και να γίνεται χαμός. Τζορτζία. Λοιπόν, εμείς θέλουμε τις γυναίκες αλλά και τους άντρες και υγιείς και πανέμορφους και λαμπερούς. Οπότε καλωσορίζουμε και τους άντρες να έρθουν να κάνουν τα αισθητικά μας πακέτα. Ναι. Γιατί όχι άλλωστε. Πάμε λοιπόν. 2 δωρεάν καθαρισμούς προσώπου με διαμάντι. Το διαμάντι τι κάνει, δίνει λάμψη, αφαιρεί τα μαύρα στίγματα και αναζωογονεί το δέρμα μας. 1 δωρεάν συνεδρία PRP μεσοθεραπείας, αξίας πάνω από 150 ευρώ. Αυτή ουσιαστικά είναι μια διαδικασία αντιγύρανσης, γυρνάει το χρόνο πίσω, ενεργοποιεί το κολαγόνο και η αύξηση του κολαγόνου προκαλεί πάλι μια, το δέρμα το δείχνει πιο νεανικό, πιο σφριγγυλό και πιο... φρέσκο. Πιο φρέσκο και εγώ πρέπει να πω ότι έχουμε μόνο 4 λεπτά στη διάθεσή μας. Okay. Γι' αυτό το λέω για τις όμορφες κυρίες που θέλετε να έχετε αυτό το πακέτο αλλά και όλες τις άλλες παροχές. 4 λεπτά στη διάθεσή σας. Πρέπει να πω επίσης ότι αυτές οι προσφορές της κάρτας μου υγεία δεν υπάρχουν πουθενά αλλού. Δεν διαφημίζονται πουθενά αλλού. Μόνο στην εκπομπή με τον Νί και με το Σίγμα. Όπως λες, δεν αντιγράφεται. Και η κάρτα μου υγεία δεν αντιγράφεται γιατί όλα αυτά δεν τα έχει ο ανταγωνισμός. Δεν μπορεί να έτσι, τα έχει. Ακριβώς. Έχει γίνει μια πάρα πολύ δυνατή δουλειά από την ομάδα της Τζορτζίας. Η οποία συνεχώς εξελίσσεται αυτή η δουλειά. Ακριβώς. Αν θέλετε μεγαλώνουμε εσείς, την κάρτα. Φίλες και φίλοι, τώρα να αποκτήσετε την κάρτα μου υγεία με όλα αυτά τα προνόμια.
ένα τηλεφώνημα αρκεί στο 2-13-0-710-1000 για να μπείτε και στη μεγάλη κλήρωση του ερχόμενου Σαββάτου για τα 1000 ευρώ για πετρέλαιο θέρμανσης. Την Τρίτη ξεκινάει η διανομή του. Λοιπόν, έχουμε μία δωρεάν συνεδρία λέιζερ, ναι, μπικίνι και μασχάλι. Και από αυτή τη βδομάδα μία δωρεάν συνεδρία λέιζερ προσώπου, ναι, για το μουστάκι και το πηγούνι. Μάλιστα, το οποίο το χρειάζονται κάποιες, ναι, γυναίκες. Έχουμε μία δωρεάν συνεδρία οξυγονοθεραπείας, την οποία είναι καλό να την κάνουμε μετά το καλοκαίρι. Έχουμε ταλαιπωρήσει το δέρμα μας με τον ήλιο και δίνει, κάνει μία αντιγύρανση, δίνει ενυδάτωση στο δέρμα και μία λάμψη. Ωραία. Βλέπω εδώ έχουμε, έχετε και ένα σύγχρονο μηχάνημα. Έχουμε ένα καταπληκτικό μηχάνημα, το Slim Up, το οποίο μειώνει τους πόντους, κάνει μυϊκή ενδυνάμωση και αδυνατίζει. Μία δωρεάν συνεδρία λευκής αποσυμφόρησης βοηθάει κυρίως τις γυναίκες που είναι στο στάδιο της κλιμακτηρίου και της εμμηνόπαυσης, γιατί βοηθάει πάρα πολύ, αντιμετωπίζει αποτελεσματικά την κατακράτηση των υγρών, μειώνει και αυτό πόντους και αδυνατίζει. Ένα πλήρη διατολογικό έλεγχο διάρκειας ενός χρόνου, δηλαδή το μέλος μπορεί να πηγαίνει κάθε μήνα 12 δωρεάν επισκέψεις στο διαιτολόγο και να παρακολουθεί την εξέλιξη του βάρους. Και να παίρνει μενού κάθε φορά. Επειδή δεν έχω πολύ χρόνο, Τζόρτζια, να πω το καινούργιο. Θέλω να συνοψίσω. Έχω ένα καινούργιο. Για πες το, τόση ώρα, 20 λεπτά περάσαν τώρα, το θυμήθηκες. Ναι. Μία δωρεάν συνεδρία λιποδιάλυσης, που ουσιαστικά τι είναι. Είναι ένα μηχάνημα καταπληκτικό τελευταίας γενιάς. Εντοπίζει την περιοχή που έχει λίπος, την παγώνει και διαλύει το λίπος. Πολύ ωραία. Το καινούριο λοιπόν είναι αυτό. Συνοψίζω, όσοι καλέσετε τώρα στο 2-13-0-710-1000 και σας λέω κάντε το, γιατί έχουν μείνει 2 λεπτά στη διάθεσή σας για να καλέσετε αυτό το μαγικό αριθμό και να εξασφαλίσετε το διαβατήριο στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, φίλες και φίλοι, με 9 πλέον και όχι 8, 9 check-up για κάθε μέλος, δηλαδή 90 για το ομαδικό πακέτο. Έτσι. Των 39 ευρώ για έναν ολόκληρο χρόνο. Προσέξτε αυτό. Δωρεάν επισκέψεις. Δωρεάν. 365 μέρες το χρόνο, 24 ώρες το 24ωρο. Καλείτε στη γραμμή υγείας και λέτε: πονάει το στομάχι μου, έχω μία διαθεσία, που να πάω. Σας στέλνουμε στα μεγαλύτερα ιδιωτικά νοσοκομεία, στους εφημερεύοντες ιατρούς που βρίσκονται εκεί. Δωρεάν η διάγνωση, παρακαλώ. Εντελώς δωρεάν. Το παιδί σας πρέπει να πάει σε έναν παιδίατρο. Εύχομαι να μην χρειαστεί ποτέ, αλλά όλα τα παιδιά πάνε στον παιδίατρο και εμείς τι λέμε με την κάρτα μου υγεία, ένα μεγάλο πακέτο, μία σπίδα προστασίας για τα παιδιά μας, παιδίατρος, αν χρειαστεί κάτι παραπάνω, παιδοχειρουργός και παιδοδοντίατρος για να τσεκάρει την υγιεινή του στόματος των παιδιών μας, σωστά. Εντελώς δωρεάν και αυτό το πακέτο. Στα επόμενα 55 λεπτά που έχετε στη διάθεσή σας, θέλετε 2-3 λεπτά. 2-13-0-710-1000 καλείτε τώρα για να έχετε όλες αυτές τις δωρεάν παροχές και δεν είναι οι μόνες, έτσι. Δωρεάν αισθητική για τις γυναίκες, το είδαμε το πακέτο αναλυτικά και βέβαια έχουμε 5 δωρεάν καθαρισμούς δοντιών με ρυπερίχους για έναν ολόκληρο χρόνο. Δεν θα πληρώσετε ούτε ένα ευρώ στον οδοντίατρο, 30 δεύτερα, εσείς αν δεν με ακούτε εσείς θα χάσετε, 2-13-0-710-1000 και όλες οι υπόλοιπες δωρεάν και βέβαια το ερχόμενο Σάββατο, ένας πολύ χαρούμενος κάτοχος πλέον της κάρτας μου υγεία θα έχει 1000 ευρώ πετρέλαιο θέρμανσης από την εκπομπή με τον Νίκη και με το Σίγμα. Αν και εσείς θέλετε να έχετε όλα αυτά τα προνόμια, καλείτε τώρα στο 2-13-0-710-1000 με αγάπη και επειδή ο χρόνος τελείωσε, θέλω να δώσω στο τηλεφωνικό κέντρο εντολή, ρητή εντολή, να δέχετε τις κλήσεις για τα επόμενα 15 λεπτά. Καλείτε τώρα στο 2-13-0-710-1000. Ευχαριστώ την Τζόρτζια Σεϊμένη. Ευχαριστώ. Φίλες και φίλοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος. Καλή εβδομάδα να έχουμε, φιλιά. Ακολουθεί Ανίτα Πάνια, Ανίτα Κίτα. Γεια σας.